Σήμερα θα κάνουμε τη διατροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο για 24 ώρες. Ο Κριστιάνο είναι Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και είναι ένας από τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στον κόσμο. Ο Ρονάλντο είναι ο βασιλιάς της μεγαλύτερης διοργάνωσης του Champions League, μιας και έχει τα περισσότερα γκολ, περισσότερες assist, περισσότερα hat-trick, περισσότερα τσούλου και πολλά άλλα επιτεύγματα σε αυτή τη διοργάνωση. Σήμερα θα κάνουμε τη διατροφή του Κριστιάνο, όπως σας είπα και πριν. Είναι η διατροφή μαζί με τον Μπαπέ που κάναμε στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν έχετε πάει να την τσεκάρετε, να πάτε να τσεκάρετε. Είναι η διατροφή η οποία μου ζητούσατε περισσότερο από κάθε άλλη διατροφή να κάνω. Και φυσικά, επειδή είναι και ο αγαπημένος μου παίκτης, δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ. Για να μην υπολογώ, πάμε να περάσουμε στο πρώτο γεύμα, στο πρωινό του Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο είναι πολύ παράξενο πρωινό. Κάτι που δεν έχω συνηθίσει να τρώω, ειδικά με έτσι σκέτο όπως το τρώει ο Κριστιάνο. Είναι μερικά είδη σαλαμιών, δεν ξέρω, εγώ έχω γαλοπούλα και κανονικό σαλάμι, κασέρι ή τυρί και ένα γιαούρτι χαμηλών λιπαρών. Αρκετά παράξενο πρωινό, δεν τρώει ομελέτα όπως τρώνε όλοι οι άλλοι, ούτε έχει υδατάνθρακα στο πρωινό του. Πάμε όμως να το φάμε. Λοιπόν, σαλάμια, κασέρια και γιαούρτι χαμηλά λιπαρά. Εγώ προτιμώ να τρώω κότατζ, η αλήθεια είναι, αντί για γιαούρτι. Πολύ παράξενο πρωινό. Δεν έχω συνηθίσει τώρα, έτσι και το σαλάμι, κασέρι και γιαούρτι. Ρονάλντο είναι, κάτι τα ξέρει. Ο Ρονάλντο έχει διατροφή πολύ ψηλή σε πρωτεΐνη, γιατί όπως λέει, μια καλή προπόνηση πρέπει να συνδυάζεται και μια πάρα πολύ καλή διατροφή. Παρότι η πρωτεΐνη είναι το πιο σημαντικό στη διατροφή του Κριστιάνο, κοιτάει να έχει και πάρα πολύ υγιεινά, καλά λιπαρά και καλούς υδατάνθρακες, ώστε να κρατάει χαμηλά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα του. Λοιπόν, τελειώνω με το πρώτο γεύμα, που μπορεί να μην είναι νόστιμο, όμως είναι πάρα πολύ πρακτικό και πάρα πολύ γρήγορο. Δεν χρειάζεται μαγείρεμα και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πρωινά μου βαριέμαι φουλ να μαγειρεύω όταν έχω να κάνω μοντάζ, οπότε γιατί όχι, μπορεί να το εντάξω στην καθημερινότητά μου. Λοιπόν, πάμε που το φάω να περάσουμε στο δεύτερο γεύμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ψωμί και αβοκάντο. Δεν έχω φάει ποτέ με αβοκάντο, μόνο μια φορά πριν χρόνια και δεν θυμάμαι καθόλου τη γεύση του. Αυτό το έχει σαν snack μες στην ημέρα. Okay. Είναι, ονομάζεται avocado toast. Το τρώνε πάρα πολύ στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική. Έχω δει πολλοί bodybuilders και το θεωρούν σαν πολύ νόστιμο snack. Οπότε νομίζω σήμερα θα το δοκιμάσουμε να πούμε και τη γνώμη μας. Avocado toast. Για πάμε. Μάλλον πρέπει να το κόψω και να το πατήσω κάπως και να το αλείψω. Θα δω τώρα βίντεο πώς μαγειρεύεται, πώς φτιάχνετε και μαγειρεύεται και θα σας το δείξω. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, προσπαθώ να κόψω το avocado που είναι αρκετά σκληρό και με δυσκολεύει. Έλα λίγο ακόμα. Τα κατάφερα, εντάξει, το άνοιξα. Ήταν λίγο άγουρο. Εδώ πέρα το αλατίζω λίγο, γιατί έτσι έχω δει ότι πρέπει να κάνει στο ίντερνετ. Και προσπαθώ με αυτό εδώ πέρα το πιρούνι να το πολυτοποιήσω όσο γίνεται. Αλλά όπως βλέπετε είναι πολύ σκληρό και άγουρο σαν το συγκεκριμένο φρούτο. Οπότε με δυσκολεύει αρκετά. Φρυγανίζουμε εδώ πέρα τα ψωμάκια μας να είναι έτσι κρατσανιστά και ωραία. Και έχουμε πετύχει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα που βλέπετε, avocado toast. Έριξα και λίγο σκόρδο πάνω στο ψωμάκι που δίνει εξαιρετική γεύση. Λοιπόν, δεύτερο γεύμα, avocado toast, πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, από όσο είδα έβαλα λίγο σκόρδο πάνω στο ψωμί, το φρυγάνισα και έβαλα λίγο αλάτι πάνω στο avocado. Δεν μας βοήθησε το avocado, γιατί ήταν αρκετά άγουρο. Για να δοκιμάσω. Άλλη μια μπουκιά, ομολογώ ότι είναι πιο ωραίο από όσο περίμενα. Δεν ξέρω αν θα το έφτιαχνα ποτέ για snack, γιατί το avocado έχει και αρκετές θερμίδες. Okay, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Κάτι μου θυμίζει τη γεύση του, δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Ο Κριστιάνο κοιμάται 8 ώρες το βράδυ και από όσο λέει κοιμάται νωρίς και ξυπνάει νωρίς, ειδικά πριν τα μεγάλα παιχνίδια. Γιατί όπως λέει, ο ύπνος είναι αυτός ο οποίος κάνει τους μυς να αναρρώνουν. Επίσης ο Ρονάλντο παίρνει 5 power nap κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι είναι power nap? Power nap είναι η μικρή υπνάκια, ας πούμε. Όταν θα πάρω έναν υπνάκο, λέμε για 20 λεπτά, 20 μέχρι 30 λεπτά, αυτό είναι power nap. Και πολλοί επιστήμονες λένε ότι αυτό είναι πολύ ανζωγονητικό και ότι σε βοηθάει πάρα πολύ ώστε να έχει ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε. Αφού ολοκληρώσω το avocado toast μου, πάμε να περάσουμε στο τρίτο γεύμα της ημέρας, που είναι το ένα από τα δύο μεσημεριανά του Ρονάλντο. Γιατί ο Ρονάλντο τρώει πλητάρι το μεσημεριανό σε δύο γεύματα και το βραδινό επίσης σε δύο γεύματα. Τρίτο γεύμα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένα από τα αγαπημένα του, βασικά από τα αγαπημένα του γεύματα. Η συγκεκριμένη τροφή είναι μια από τις αγαπημένες του, μιας και τη θεωρεί μαγική, γιατί είναι πολύ ψηλή σε πρωτεΐνη. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από κοτόπουλο με σαλάτα. Πάμε να το ετοιμάσουμε το φαγητό και να σας πω και μία-δύο ιστορίες σχετικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που μερικοί μπορεί να ξέρετε, αλλά μερικοί μπορεί όχι. Πάμε. Τρίτο γεύμα, σαλάτα, κοτόπουλο με λίγο βαλσάμικο ξύδι που δίνει πάρα πολύ νοστιμιά. Λοιπόν, ο Ρονάλντο πιστεύει πάρα πολύ ότι πρέπει να κάνεις πολλά και μικρά γεύματα. Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο κάνει 6 γεύματα μέσα στην ημέρα του. Αυτό το κάνει έτσι ώστε να έχει σταθερή ενέργεια και να μπορεί να αποδώσει ανα πάσα στιγμή τις πάρα πολύ απαιτητικές προπονήσεις οι οποίες κάνει. Επίσης, ο Κριστιάνο αποφεύγει την οποιαδήποτε ζάχαρη. Θα θυμάστε πάρα πολύ εκείνο τη συνέντευξη, πρέπει να ήταν με την Εθνική Πορτογαλία, που του είχαν πάει ακριβώς μπροστά του δύο κοκακόλες. Το θυμάσαι. Και ο Κριστιάνο τις παίρνει, τις κάνει στην άκρη. Παίρνει ένα μπουκάλι νερό ή το έχει
πιο μπροστά του, το κάνει έτσι στην κάμερα και λέει: πιείτε νερό. Φανταστείτε πόσο απαιτητικό είναι με το σώμα του και τη διατροφή του και σίγουρα και με την προπόνησή του. Και κάποτε του είχε ρωτηθεί άμα πιστεύει ότι ο γιος του έχει ό,τι χρειάζεται για να πετύχει και να γίνει τόσο καλός όσο αυτός. Και ο Ρονάλντο απάντησε: Not yet. Not yet. I'm hard with him sometimes because he drinks Coca-Cola and Fanta sometimes and he know I'm. When they eat chocolate, they always look to me and, you know, we have to be strong. But... Άρα θεωρεί όλα αυτά ο Κριστιάνο ότι είναι πολύ αρνητικά για μια διατροφή. Πάντως ο Κριστιάνο σίγουρα πίνει πολύ νερό μες την ημέρα του, σίγουρα πάνω από 3-4 λίτρα και αυτό πρόκειται να το εφαρμόσω και εγώ γιατί παρατηρώ ότι όταν πίνω αρκετό νερό μες την ημέρα μου, νιώθω πιο ζωντανός. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω πιο ζωντανός και πιστεύω ότι το νερό επειδή το έχουμε παραμελημένο. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σημαντικότητά του, επειδή είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις παντού, πανεύκολα, πάνθυνα. Σου λέμε, OK, μωρέ, νερό δεν έχει και κάτι. Θα πάω να πάρω κανένα συμπλήρωμα. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά και ας φτιάξουμε την διατροφή μας και ας πίνουμε πολύ νερό και έρχονται μετά τα συμπλήρωματα. Δεν το μαρινάζω σωστά. Είναι λίγο άγευστο. Δεν πειράζει, θα το φάμε όμως και τις γουατιτσίες και θα περάσουμε μετά στο δεύτερο μεσημεριανό του Κριστιάνου. Πάμε. Γεύμα νούμερο 3, τόνος με σαλάτα. Μεσημεριανό νούμερο 2, τόνο σαλάτα. Ένα πολύ απλό γεύμα που δεν θέλει πολύ μαγείρεμα, οπότε είναι και πολύ εύκολο κυρίως για εμένα. Θα σας πω τώρα μια ιστορία σχετικά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το όπως βλέπετε τρώει πάρα πολύ καθαρά φαγητά. Ένας συμπαίκτης του είχε μιλήσει στο Talk Sport και είπε: ήταν λέει Παρασκευή και τρώγαμε όλοι μαζί η ομάδα το δείπνο στο ξενοδοχείο. Όπως λέει, θα ξέρετε, τελειώνοντας το γεύμα, ας πούμε, το δείπνο της Παρασκευής, μετά το φαγητό βγαίνουν κάποια. Όχι cheat, κάποια νόστιμα πραγματάκια τύπου κρέμες, brownies και τα σχετικά. Έτσι σαν τα χαρακτήρισαν φαγητά ζαβολιές. Ούτε ένας παίκτης δεν άγγιξε, λέει, τη μιλόπιτα και τα μπράουνι. Και ο λόγος ήταν ο εξής. Όταν γυρίσανε να κοιτάξουν το φαγητό του Κριστιάνο Ρονάλντο, είδαν ότι ήταν το πιο καθαρό και υγιεινό πιάτο στο τραπέζι. Και από σεβασμό και μόνο, και από ντροπή βασικά προς τον εαυτό τους, μόνο και μόνο που ήταν το πιάτο του Ρονάλντο που ήταν τόσο υγιεινό, ό,τι είχε πάνω ήταν φρέσκο και καθαρή τροφή, ούτε ένας παίκτης, λέει, δεν σηκώθηκε να πάει να πάρει ένα γλυκό να φάει. Όλοι έμειναν τρώγοντας απλά το βραδινό τους. Αυτό πάει να πει leader και μέσα και έξω από το γήπεδο. Λοιπόν, τρώω το γεύμα αυτό, μου αρέσει αρκετά ο τόνος. Κυρίως μου αρέσει να το τρώω μέσα σε τορτίγια τον τόνο, αλλά τώρα θα το πάμε σε σαλάτα, εφόσον το κάνουμε για το φίλο του Κριστιάνο. Τρώω και τα λέμε σε λίγο. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο από τα δύο βραδινά γεύματα του Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό που δεν έχουμε ξαναδεί σε ποδοσφαιρική διατροφή που έχουμε κάνει. Την έχω δει όμως εγώ προσωπικά σε πάρα πολλούς bodybuilders τις τελευταίες μέρες πριν κατέβουν στη σκηνή. Θα φτιάξουμε το πρώτο βραδινό, το οποίο είναι μπακαλιάρος με σαλάτα. Γενικά τα περισσότερα γεύματα του Ρονάλντο τα συνοδεύει με σαλάτα. Μπακαλιάρος με σαλάτα και ρύζι. Πάμε να το φτιάξουμε. Πρώτο βραδινό του Ρονάλντο μπακαλιάρος με ρύζι. Παιδιά, φαίνεται. Είναι ένα πρωινό, λέω. Είναι κάτι που φαίνεται εντελώς άνοστο. Παρόλα αυτά, δεν έβαλα τίποτα, ούτε αλάτι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Βγάζει μια αλμύρα ο μπακαλιάρος, σαν αναλατισμένος. Με ριζάκι. Πιστεύω ότι είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο γρήγορο γεύμα. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Πιο γρήγορα το κοτόπουλο μπακαλιάρος. Ένα γεύμα που πραγματικά μπορεί να το φτιάξει μπαμπαμ και να φας. Σε μία ώρα από τώρα θα φτιάξω και το τελευταίο γεύμα. Το οποίο τελευταίο γεύμα του Κριστιάνο Μάγκες είναι το αγαπημένο μου μακράν. Μπορώ να το τρώω κάθε μέρα, όλη μέρα. Πολύ θρεπτικό και μου αρέσει και να το φτιάχνω και να το τρώω και απ' όλα. Αφήστε με να φάω το ψάρι μου και θα σας μιλήσω γι' αυτό και θα σας δείξω και πώς το φτιάχνουμε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Τελευταίο και αγαπημένο μου μακράν γεύμα. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε, να σας δείξω πώς το φτιάχνω εγώ. Λοιπόν. Μπριζόλες. Τι κάνουμε τώρα με τις μπριζόλες. Τα μόνα υλικά που βάζω είναι αλάτι, μπόλικο. Μπριζόλι ή αλάτι θα φάμε. Μην έχεις άποψη. Και δεύτερο συστατικό, λίγο πιπέρι. Σκόνη μπριζόλα θα φάμε. Ήρεμα εσύ, γιατί θα μου ζητάς στο τέλος και δεν θα φας τίποτα. Και θα τις ρίξουμε στο τηγάνι. Τώρα αυτές είναι πολύ λεπτοκομμένες, οπότε θα δούμε μάλλον ένα λεπτό από τη μια μεριά και ένα από την άλλη, γιατί μου αρέσει να την τρώω medium. Πάμε να τις πετάξουμε στο τηγάνι να γίνουν. Είναι κομμάτι, είναι, το κομμάτι είναι, νομίζω είναι νουά. Είναι πανέμορφο. Μόνο που το κοιτάω, μου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Αχ, αυτός ο ήχος. Πανέμορφο. Πάρε και δοκίμασε, πάρε και δοκίμασε. Πάρε. Δεν μπορεί να είναι τόσο νόστιμο. Νόστιμο μοσχάρι. Αυτό να κάτσω. Μοσχάρι αυτό, ε! Από εκεί!
Τι πας να κάνεις εκεί, στο μοσχάρι μου. Ο καμεραμάν θα πληρωθεί μετά. Μάγκες, δεν έχω φάει κάτι πιο νόστιμο. Μπορώ να το τρώω όλη μέρα αυτό το φαγητό, χωρίς τίποτα δυσνοητευτικό. Δεν με ενδιαφέρει ούτε υδατάνθρακα θέλω, ούτε σως, ούτε τίποτα. Είναι απλά τέλειο, ρε. Το πιο νόστιμο φαγητό που έχω φάει. Λοιπόν, θέλω όλο ένα τεράστιο like να ξεπεράσουμε τα 3.000 likes σε αυτό το βίντεο. Γιατί κάνουμε τη διατροφή του Κριστιανού, δεν κάνουμε κανένα πακτάκου. Και μια τεράστια γραφή να πάμε 40.000 συνδρομητές που είναι το μεγάλο μας goal. Πότε να το πάμε? Μέχρι Φεβρουάριο. Μάγκες, να πάτε να φάτε. Όσοι δεν τρώτε medium, όχι καλό ψημένο. Χαλάει όλη η μαγεία της μπριζόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Like, subscribe, καμπανάκι, θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Ciao!